Γεια σας, είμαι ο Αντρέι και σήμερα θα κάνω ένα game review σχετικά με το Wolfenstein, το καινούριο. Λοιπόν, η ιστορία είναι, διαδραματίζεται στη Γερμανία, είσαι Αμερικανός κατάσκοπος και προσπαθείς να καταστρέψεις με λίγα λόγια την ισχύ του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή τα υπερόπλα τους και όλα αυτά. Θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, campaign. New game έχει, continue, load game, cinematics. New game πατάμε. Εδώ δείχνει τη δυσκολία. Παίξουμε στο normal. Don't hurt me. Don't hurt me, don't hurt me. Δείχνει την ιστορία εδώ πέρα. Το πλοίο των Ναζί. Μία από τις βάσεις τους δηλαδή. Άμα θέλετε μπορείτε να πατήσετε Escape και Enter για να αποφύγετε την ιστορία, το ίδιο και εδώ. Και ξεκινάμε, βρισκόμαστε σε ένα τρένο, στο οποίο μας μεταφέρουν κρυφά ώστε να συναντήσουν τους συμμάχους μας. Με το WASD περπατάτε. Περιμένουμε τώρα να συνεννοηθούμε με αυτούς. Όπως βλέπετε με το tab έχει τις επιλογές για το χάρτη, τις αποστολές, τα intel, δηλαδή τους φακέλους που παίρνεις, τις αναβαθμίσεις και τα στατιστικά. Δείτε πόσους θανάτους, πόσους έχεις σκοτώσει δηλαδή, πόσους έχεις κάψει, έχουν πάθει ηλεκτροπληξία και όλα αυτά. Πατάμε ξανά tab για να φύγει. Όπως βλέπετε εδώ πρέπει να μπούμε στον υπόνομο Ouch. Αυτό πόνισε. Με το C σκύβεται. Προχωράμε, προχωράμε. Ψάχνουμε λίγο τις γωνίες, μήπως έχει κανένα κουτί με χρυσό. Δεν έχει. Πάλι C σκύψουμε. Space για να σηκωθούμε. Πατάμε F για να πάρουμε το χρυσό. Να ανοίξουμε το κουτί για να πάρουμε το χρυσό. Έχει μερικά tips που σου δίνει. Με το shift το αριστερό τρέχει. Το space πηγάμε. Κοιτάτε πάνω με το W περπατάτε. Και φτάσαμε στους συμμάχους. Περιμένουμε να μας μιλήσει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κρυβόμαστε από τους Ναζί. Γιατί άμα μας βρούνε ζήτω που καήκαμε. Περιμένουμε τώρα να ανασυνταχθούμε για να πάμε να προχωρήσουμε. Μόλις τελειώσει αυτός να μιλάει. Eric Engle. Στο παιχνίδι υπάρχουν τρεις ομάδες. Η Golden Dawn, Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα στο παιχνίδι, οι οποίοι αποτελούνται από SS, τι άλλο, και Ρώσους. Και υπάρχουν ποιοι άλλοι, οι Κρέισάου, οι Ρώσοι και οι Black Market, όπου εκεί αγοράζεις όπλα, κάνεις upgrades και όλα τα σχετικά. Ωραία, συνεχίζουμε. Δείτε, έβαλα τσιτάκι να έχουν όλοι κολοκύθες κεφάλια. Περιμένω όμως να το βγάλω γιατί δεν είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι ρεαλιστικό το παιχνίδι. Λοιπόν, το βγάλαμε. Λοιπόν, με το C σκύβουμε για να μην μας δουν οι Ναζί. Νάτι. Βλέπετε αυτός κοιτάει στο καθρέφτη. Στο καθρέφτηλο, συγγνώμη, στο παράθυρο για να δει μήπως υπάρχουν κάποιοι. Μόλις έπεσε μια σκάλα πάνω μου. Οκ. Sorry καρέκλα. Έτσι όπως είμαι εδώ δεν βλέπω τίποτα. Οπ. Εδώ γίνεται πάρτι και δεν με φωνάξανε. Ντροπή, ντροπή. Λοιπόν,
Συνεχίζουμε. Μόλις φύγουν όλοι από πάνω μου. Λοιπόν, με το αριστερό κλικ κάνετε shooting, βαράτε. Με το δεξί κλικ στοχεύετε. Το escape πάτε στο μενού όπως είναι φυσικό. Εδώ τώρα θα γίνεται όλα να δεις. Γεμίσουμε εδώ πέρα να ζει. Θα χρειαστούν, όπως λέει και στο Call of Duty Modern Warfare 3, οι Ρώσοι, θα χρειαστούμε γιατρό, ενώ υπάρχει ένα σωρός πτώματα που έχεις δημιουργήσει εσύ. Ξέρω εγώ. Καταστρέφεται όλη η πίστα. Χρειαστούμε γιατρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ψάχνουμε μήπως υπάρχουν στοιχεία, όπως αυτό, παίρνουμε με το F. Συνεχίζουμε. Περνάμε από το τρένο. Μας μιλάει αυτός. Με το R κάνετε reload. Και εδώ με το F βάζετε δυναμίτη. Εκεί που σας επιτρέπει βέβαια. Κρυβόμαστε κάπου. Μην μας πάρει παραμάζωμα για δυναμίτης. Είδατε. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ. Βλέπετε εδώ, ηλεκτρισμός. Arrivederci. Άντε, γεια. Τους καίμε κιόλας. Όλα τα κάνουμε. Δεν υπάρχουν ενδιασμοί εδώ πέρα. Δείτε, απλά. Σερί 2 πήραμε. Ψόφα βάρβαρε να ζεστεί. Ψόφα. Όπα. Εδώ έχουμε προβλέμα, ψόφα. Απλά δείτε με τι κύρος του σκοτώνω και με τι κύρος θα φύγω. Άστοχος, άστοχος είμαι, άστοχος. Headshot. Συνεχίζουμε. Οπλίζουμε. Σιγά το πράγμα. Και παίρνουμε αυτό το όπλο για να δείτε τι κάνει. Αποσυνθέτει όλο το σώμα, του κάνει αέρα κοπανιστό. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα και συνεχίζουμε. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Πρόβλημά τους. Τους έχουμε κάνει κομματάκια. Πού πας εσύ να πάρεις το machine gun, ρε? Πού πας, ρε? Να, κοιναζιστές εδώ υπόλοιποι, όσοι μείνανε βασικά. Το έχουμε καθαρίσει όλο το τρίτο Reich, να πούμε. Πάμε με το F να πάρουμε το machine gun. Πρέπει να νικήσουμε όλους τους ναζί που θα έρθουν σε λίγο. Θα δείτε. Σε κάτι δεύτερα. Άντε βρε, νάτι. Αρχίζουν. Εδώ θα μπορούσα βέβαια να βάλω για μουσική υπόκρουση ένα heavy metal τραγούδι. Αλλά άσε καλύτερα. Ή να βάλω το τραγούδι της Heidi. Στην εξοχή. Πάμε μαζί, μαζί. Να κάψουμε μαζί. Πατάμε F, φεύγουμε, τελειώσαμε από εδώ. Όπα, δεν είναι να βάλω εγώ δυναμίτη. Είχε μπει ήδη. Ορίστε. Αποτελεσματικότατος ο δυναμίτης. Συνεχίζουμε. Με το Z μπορείτε, αν δεν βολεύεστε με το ποντίκι, να σημαδεύετε. Με το Z. Το C όπως είπαμε. Με το V τους κάνεις crunch. Όχι crunch, συγγνώμη. Τους χτυπάς. Κάπως έτσι. Συνεχίζουμε. Βέβαια, αυτό που γίνεται τώρα με την αντιβαρύτητα είναι δικό μου πλεονέκτημα. Γιατί όσοι είναι αυτοί που πετάνε, τόσο πιο εύκολα τους σκοτώνω. Δεν χάνω ζωή. Δεν κάνω τίποτα. Κάθομαι και βαράω. Και όποιον πάρει ο χάρος. Δείτε. Πετάμε. Ουι. Προχωράμε. Αυτός νεκρός.
Κάπως έτσι δηλαδή. Στο εκτελεστικό απόσπασμα ένα πράγμα. Συνεχίζουμε. Νεκρός. Dead man walking to the streets. Συγκεκριμένα στο κτίριο. Dead man walking. Πείτε. Πείτε την αλήθεια. Είμαι χάλια σωστό. Αλλά στο άντε Γιούργια βαράτε είμαι πάρα πολύ καλός. Εδώ βέβαια χρειάζονται και τα δύο. Και άντε Γιούργια και κρύβεσαι, καμπερώνεις και βαράς. Λοιπόν, πατάμε F για να προχωρήσουμε. Πρώτη πίστα τελείωσε. Βλέπετε εδώ. Mission complete. Φάκελος. Τι upgrades έχουν ανοίξει. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γερμανός SS, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του Black Market. Είναι ένα υπόβαθμο κομμάτι της Χρυσής Αυγής μες στο παιχνίδι και στο Κρέισάου. Ορίστε εδώ, Black Market, Safe House, Κρέισάου Circle, Safe House γι' αυτό, Golden Dawn, Safe House γι' αυτό. Εδώ δείχνει στο χάρτη που βρισκόμαστε εμείς, το αστεράκι είναι οι αποστολές, το ερωτηματικό είναι αυτός που δίνει τις αποστολές και η πόρτα με τα βελάκια είναι εκεί που μπορείς να μεταφερθείς. Πατάμε Tab, το οποίο δεν μας βγάζει και για κάποιο λόγο δεν έχω ιδέα γιατί μας βγάζει. Μας έβγαλε, τέλος πάντων. Λογικά κόλλησε λίγο. Λοιπόν, δεν νομίζω να μην χρειάζεστε άλλο. Θα συνεχίσετε εκεί στο παιχνίδι όταν χρειαστείτε, όταν θελήσετε, αν θελήσετε να το αγοράσετε ή να το κατεβάσετε. Βέβαια το καλύτερο είναι να το αγοράσετε γιατί στηρίζετε και τις εταιρείες που το φτιάχνουν, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα παιχνίδια τους, να κάνουν προόδους έτσι σε τεχνολογία και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον μέχρι εδώ στο Black Market να δείτε που μπορούμε να αγοράσουμε. Σαν αυτό είναι εδώ το νταγλαρά, το υφάκι το αγγελικό. Βλέπετε, εδώ είναι τα χρήματα. Εδώ είναι πόσο κοστίζει κάθε αναβάθμιση. Η αναβάθμιση εδώ. Τα details αναλυτικά εδώ πέρα και όλα τα σχετικά. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Λοιπόν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το έκανα αποκλειστικά μόνο για σήμερα, γιατί λόγω εορτών, συγγνώμη, και επειδή δεν μπορούσα να βρω τίποτα άλλο να κατεβάσω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, comment και like. Παρακολουθήστε τα βίντεο του Αρκούδα Μεταλλάς και του Big Game On, τα υπόλοιπα δηλαδή. Θα σας βάλω τα link και στο description κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.